45 χρόνια μετά την εξέγερση των φοιτητών, η σχολική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Άρτας τίμησε τον αγώνα τους και μαζί τον αγώνα ολόκληρου του ελληνικού λαού για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τον αγώνα για να γίνει πραγματικότητα το όραμα για μια κοινωνία που επιλέγει οι πολίτες της να ζουν ελεύθεροι με ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση και τον πολιτισμό σε συνθήκες οικονομικής αξιοπρέπειας. Με ένα κόκκινο γαρίφαλο, οι μαθητές του Λυκείου απέτησαν φοροτιμής στους 24 εξακριβωμένους νεκρούς των ημερών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ζωντάνεψαν τα γεγονότα των ημερών της δικτατορίας και του αγώνα των φοιτητών με την αφήγηση του χρονικού και αποσπασμάτων από το μυθιστόρημα αρχαία σκουριά της Μαροσδούκα και την απαγγελία ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Έχουν περάσει 51 χρόνια από τότε που επιβλήθηκε η δικτατορία στην πατρίδα μας. Ήταν στις 21 του Απρίλη του 1967 που λιγοστοί επίρροκοι αξιωματικοί κατόρθωσαν να επιβληθούν στο στρατό και να το χρησιμοποιήσουν για να υπερβουλώσουν ολόκληρο το έθνος. Κατάργησαν την Βουλή, συνέλαβαν όλους τους πολιτικούς άνδρες του τόπου και μαζί με άλλους αγωνιστές τους έκλεισαν στις φυλακές ή τους εξόρισαν σε ξερονήσια. Κάθε προσπάθεια αντίστασης καταπνιγόταν αμέσως, με βροχή από συλλήψεις και καταδίκες στα στρατοδικεία. Η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε κατορθώσει να αποκεφαλίσει το λαό, στερώντας τον από τους εκλεγμένους του ηγέτες και άλλους τους κρατούσε φυλακισμένους ή εξόριστους, ενώ άλλοι είχαν αναγκαστεί να πάρουν τον δρόμο της ξεδιπιάς, προσπαθώντας να γυρέψουν τη βοήθεια των ξένων για να πετύχουν την απελευθέρωση της Ελλάδας. Μα οι θύρες δεν είναι εύκολες όταν η χρειά της κουρταλεί. Για μία ακόμη φορά, η στίχη τούτη του Σολομού ξανά ήταν επίκαιρη έναν αιώνα μετά. Ηχητικά ντοκουμέντα των τριών ημερών του σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά, δημιούργησαν την ανάλογη ατμόσφαιρα. Η ορχήστρα και η χοροδία των μαθητών του Λυκείου ερμήνευσαν τραγούδια των Γιάννη Μαρκόπουλου και Γιώργου Σκούρτη, Σταύρου Ξαρχάκου και Ιάκουβου Καμπανέλη. Τη διδασκαλία και τη διεύθυνση του μουσικού συνόλου είχαν οι εκπαιδευτικοί Παναγιώτης Γιαννούτσος, Θωμάς Κακάνης, Μιχάλης Ντέμψιας, Δημήτρης Πρωτόγερος και Οδυσσέας Αριγιανίδης, ενώ την ευθύνη για τη διοργάνωση του αφιερώματος είχε η εκπαιδευτικός Ευγενία Τούρκα. Oh.
χέρια ψηλά, κατά ομάδες. Με παίρνει το πλήθος και προχωρώ. Με λαχτίζουν τα κοντάκια των φαντάρων. Τώρα λέω και θα μου την ανάψουν πισόπλατα. Νιώθω σπόνδυλο-σπόνδυλο την αχοκοκαλιά μου και τον τρόμο που τη συναρμολογεί λεπτεπίλεπτα. Μπερδεύονται τα πόδια μου, σκύβω μπροστά, παρολίγο να σοριαστώ. Περνώ την αγγελόπορτα, πατώ αίματα και προκηρύξεις. Οι φαντάροι μας γιουχάρουν και χτυπούν τις αρβίλες τους στην άσφαλτο, σαν να κάνουν ξου-ξου στα ζωντανά. Και εμείς προχωρούμε σκυφτά. Σκοντάφτουμε στα βήματά μας και τρέμουμε. Γωνία το σίτσα, μαρπάζουν από τα μαλλιά δύο ασφαλίτες. Πάνω τους ξεφύγω. Ένας φαντάρος μου πιάνει από τον μπράτσο. Βλέπω τα δάκρυα στα μάτια του. Κάτι μου ψιθυρίζει, αλλά δεν πρόλαβε. Οι πάθη τον κάνουν πέρα. Προσπαθώ να αντισταθώ και ζαλίζομαι από τον πόνο. Τους άφησα να με σέρνουν προς την κλούβα και με λάχτιζαν στην κοιλιά. Το Πολυτεχνείο δεν είναι επέτειος, είναι μια ιστορία γραμμένη στις καρδιές και τη σκέψη μας, ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον αγώνα για δημοκρατία, ένα διαχρονικό σύμβολο της απέτησης για ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία, τόνισαν τα παιδιά. Και εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει, να θυμίζει πως τα οράματα του τότε είναι ακόμη και σήμερα επίκαιρα. Να διδάσκει πως οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά με ενωτικούς και μαζικούς αγώνες.